Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στην Έλενα. Καλημέρα και σε όλους το κρατάς. Να ευχηθώ καλό μήνα. Και ωραία πήγε ο Φεβρουάριος. Για να δούμε λοιπόν και με αναστάτωση για αρκετό κόσμο. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και η μέρα. Δεν ξέρω τι προβλέπετε, Διονύση, και για τη συνέχεια της μέρας. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να συνολογίζουμε τα πάντα. Περιμέναμε την επιδείνωση του καιρού. Όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι από τις πρώτες στιγμές στους δρόμους. Είμαστε στις επάλξεις. Με τα γκρέντερ, με τα DCB, τα Unimog, τα λαφιέρες. Από τις 5 και 10 Χρήστο ξεκίνησε το χιόνι. Περίπου, ναι. Ναι, τόσο. Εμείς ήμασταν κατευθείαν έξω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα χωριά, με μεγαλύτερο υψόμετρο. Για να πάμε λοιπόν εδώ, γιατί πού έχουμε το θέμα, πού έχουμε τα θέματα και πού χρειάζεται περισσότερη προσοχή σήμερα. Κανένας δρόμος, το πιο βασικό είναι ότι δεν είναι κλειστός. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Κανένας δρόμος δεν είναι κλειστός. Έχουμε μεριμνήσει από την πρώτη στιγμή κοντά στα προβλήματα, όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Αλλά θέλω να ευχηστήσω την προσοχή, γιατί πριν λίγο ο Χρήστο ήμουν στο χιλιόδεντρο. Ναι. Είχαμε μια νταλίκα η οποία δεν μπόρεσε να ανέβει το δρόμο. Αλλά η υπευθυνότητα, εδώ θέλω να το δηλώσω, ότι είναι, πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δίπλωσε ενταλίκα λόγω φθαρμένων ελαστικών, πήγαμε λόγω ενός άλλου προβλήματος. Πήγαμε κατευθείαν στο πρόβλημα, Χρήστο, και αυτό θέλω να τονίσω. Και ο οδηγός από την ταλίκα που είναι και επαγγελματίας, είχε καλοκαιρινά λάστιχα και δεν είχε αλυσίδες. Μάλιστα. Ενώ όλοι γνώριζαν το τι καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Έχουμε το μέρος μας ειδοποιούν όλοι οι ειδικοί. Οι μητρεολόγοι, οι ΕΜΗ, όλοι κανονικά, ότι περιμένουμε στη Δυτική Μακεδονία έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Ιταλίκα ήταν εδώ δικιά μας, ήταν από έξω. Όχι, από Χαλκιδική. Πριν λίγο το δώσαμε το δρόμο κανονικά, το καθαρίσαμε, ρίξαμε αλάτια. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να έχουμε χειμερινά λάστιχα, να έχουμε τις αλυσίδες όπου χρειάζεται. Και αν έχουμε τις επόμενες ώρες χιονοπτώσεις που περιμένουμε, να μην έχουμε άσκοπες μετακινήσεις. Είναι πολύ βασικό αυτό για να μπορούμε να δουλεύουμε και εμείς σωστά σαν Δήμος. Ναι. Τώρα, είπαμε στα πιο ψηλά χωριά έχουμε θέμα. Να πούμε λίγο και ποια χωριά είναι αυτά που έχουν αρκετό χιόνι, Διονύση, σήμερα. Έχει το Μακροχώρι, έχει ο Μελάς, είναι η Οξιά, είναι η Κλεισούρα. Όσο πιο ψηλά, τόσο περισσότερο χιόνι. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι δρόμοι είναι καθαροί. Έχουμε ένα πολύ θετικό μέσα σε αυτό. Η θερμοκρασία είναι στους 2-3 βαθμούς. Ναι, οπότε τα πράγματα διευκολύνονται αρκετά. Είναι πάρα πολύ βασικό. Και στην πόλη της Καστοριάς στις 6 παρά ξεκίνησε να χιονίζει και πιάσει σαν άχνη κάτι. Όλοι οι δρόμοι που ξέρουμε που κρύβουν παγίδες, ειδικά στην Καστοριά, Ανηφόρες, Νταϊλάκη, Καλυθέα, Μητροπόλεως, Αγίου Αθανασίου, προς προφήτη Λία, αυτά έχει πέσει αλάτι και είμαστε προετοιμασμένοι. Και από ό,τι ξέρουμε και γνωρίζουμε μετά από σήμα που μας έχει έρθει, τις επόμενες ώρες περιμένουμε δίνωση με περισσότερο χιόνι. Που σημαίνει τι θα γίνει και αύριο και με τα σχολεία, γιατί ήδη γίνεται πολλής λόγος από το πρωί η απόφαση των δύο Δήμων. Το Νεστόριο λειτουργεί κανονικά, υπενθυμίζω, το ξαναλέμε για πολλωστή φορά. Ναι. Καστοριά και Άργος έχουν κλείσει σήμερα τα σχολεία. Και έχουν κλείσει τα σχολεία λίγη ώρα πριν το ξεκίνημα. Αυτό, Διονύση, δημιούργησε κάποια θέματα. Με τους γονείς που δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Πήγε ένα σχολείο, ξαναγυρνούσαν πίσω. Δεν έχουν που να αφήσουν τα παιδιά. Μένουν στο σπίτι, χάνουν το μεροκάματο. Υπάρχει μια αναστάτωση σήμερα. Το πιο βασικό όμως από όλα, Χρήστο, είναι να παρέχουμε ασφάλεια στα παιδιά που θα γίνουν τα κινήσεις. Γιατί σας είπα, έρχονται από παντού τα παιδιά. Έπρεπε να δώσουμε αναφορά στο ΚΤΕ. 7 και κάτι από όλα τα χωριά μας παίρνουν τηλέφωνο και εμένα και τον Δήμαρχο. Και είχαμε έντονη χιονόπτωση. Ναι. Μετά ηρέμησε λίγο η χιονόπτωση. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι δεν είναι μόνο φτάσουν τα παιδιά. Περιμένουμε επιδείνωση όλη τη μέρα. Όσο περνάει η ώρα θα έχουμε πιο πολύ χιόνι. Αυτά μας δίνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα. Και πρέπει να επιστρέψουν τα παιδιά και στα σπίτια. Πρέπει να παρέχουν ασφάλεια πάνω από όλα. Και πρέπει και τα σχολεία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και οι αύλοι χώροι θα καλυφθούν με χιόνι. Οπότε και εκεί είναι μια επικινδυνότητα, ακόμη και αν πάνε τα παιδιά για τους αύλοιους χώρους. Και την πρόσβαση και την αποχώρησή τους από τα σχολεία, στα σκαλιά. Γενικά είναι πολλά θέματα. Και τα ρίσκα είναι αρκετά. Εδώ θέλω, Χρήστο, να ενημερώσω ότι έχει γίνει και προμήθεια από αλάτι εξτρά. Στο ΛΕΜ κάτω, να ξέρει ο κόσμος, υπάρχει χύμα αλάτι και σε τσουβαλάκια. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει στο ΛΕΜ και να πάρει όσο αλάτι θέλει. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και χύμα και σε τσουβαλάκια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μοιράσει και τσουβαλάκια με αλάτι για τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Και όλο το 24ωρο, επειδή περιμέναμε την κακοκαιρία,
μπορώ να δώσω και τηλεφωνικές γραμμές για να δίνουμε, να δίνει ο κόσμος τα προβλήματα και να τους παρέχουμε ασφάλεια και να λύνουμε τα θέματα τους. Μάλιστα. Για τα χωριά, Διονύση, αν έχουν δοθεί, γιατί έχουμε τα ιδιωτικά μηχανήματα, οι εργολαβίες που γίνονται εκεί σε τέτοιες περιπτώσεις, δουλεύουν εργολαβίες στα χωριά? Κανονικά. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε χιόνι, όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, όπως είχε πει και ο Δήμαρχος μας, ο Γιάννης Κορετζίδης, θέλουμε σε όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται να έχουμε μεσότητα. Ωραία. Και λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς, Χρήστο, όλοι οι δρόμοι, άμα παρακολουθήσεις τώρα, είναι μαύροι. Γιατί έχει πέσει αλάτι από πριν, όπου χρειάστηκε μπήκε μαχαίρι, και έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για να παρέχουμε ασφάλεια στους συνδημότες μας. Διονύση, αν χρειαστεί, θα τα πούμε και αργότερα, γιατί θα είμαστε μέχρι το μεσημέρι εδώ στον αέρα. Κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να δώσω λίγο τηλεφωνικές γραμμές μόνο, Χρήστο, αν έχει κάποιος και θέλει βοήθεια. Αν ζητάει κάποιος βοήθεια, πού να απευθύνεται? 2467-3-51-113. 2467-081-318 και το κινητό το προσωπικό θα δώσω εδώ πέρα, το 6952-220372. Όλο το 24ωρο είμαστε σε ετοιμότητα, ό,τι χρειαστεί. Όπως έχουμε σημειώσει και εμείς τα τηλέφωνα, όποιος δεν μπόρεσε να τα συγκρατήσει, τα έχουμε σημειώσει και εμείς. Όλο το 24ωρο είμαστε στη διάθεση των δημοτών για τα τηλέφωνα, για να λύσουμε ό,τι θέματα δημιουργηθούν. Ωραία. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πολύ. Και καλό μήνα. Καλό μήνα και καλό πάλι. Μήνα, καλό μήνα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.